Καλή σας ημέρα από το Ράδιο 1, κύριε Μπουρτζέλο, και καλή επιτυχία βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τον χρόνο μας δίνετε. Να είστε καλά. Έτσι όπως είπατε, λίγο σε σχέση με την ΟΚΔΕ, να πούμε ότι η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Ιδρυτών Ελλάδος, είναι μια εργατική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της ένταλης διεθνούς. Παλεύουμε, έτσι όπως είπατε, για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και θέτουμε και ένα σχέδιο αγώνα και συνολικά αλλά και σχέση με τις ευρωεκλογές. Κατεβαίνουμε επίσης έτσι για να τιμωρηθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει επιφέρει τεράστια προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, ξεκινώντας κάπως από την κατάσταση την οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, τα λαϊκά στρώματα. Πρώτο και βασικό, όπως όλοι γνωρίζουμε, το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο έχει διαλύσει κυριολεκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Είναι το ζήτημα των μισθών, που δεν φτάνουν πλέον ούτε μέχρι τα μισά του μήνα. Όλες αυτές οι υποτιθέμενες αυξήσεις του μισθού για τις οποίες μιλάει η κυβέρνηση προφανώς είναι μια κοροϊδία. Η ανεργία έχει φτάσει σε τεράστια επίπεδα. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν λόγω των αποφάσεων των οποίων παίρνουν μέσα το κοινοβούλιο με τη διάλυση της υγείας, με την εμπορευματοποίηση της παιδείας, τώρα και με το πρόσφατο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και μια συνολική επίθεση, ας πούμε, στους εργαζόμενους, στους φτωχούς, με τα μνημόνια, τα οποία μας έχουν φορέσει κολάρο εδώ και πόσα χρόνια, και συνολικά με όλα αυτά τα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα που βλέπουμε, την κατάργηση, ας πούμε, του άρθρου 16 και την προσπάθεια, ας πούμε, της ιδιωτικοποίησης των πάντων μέσα στη χώρα. Που είδαμε κιόλας τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση, με πάρα πολλά παραδείγματα, με ένα και πρώτο και βασικό. Το έγκλημα των Τεμπών που έφερε, ας πούμε, όλους αυτούς τους νεκρούς, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η οποία έχει διαλύσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Το ρεύμα έχει αυξηθεί σε επίπεδα που είναι απλησίαστα πλέον για να μπορεί κάποιος να τα πληρώσει. Και όλα τα υπόλοιπα που είδαμε κιόλας και στο Βόλο, ας πούμε, και σε άλλες περιοχές με τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, όλες αυτές οι απευθείας αναθέσεις σε εργολάβους, τα οποία τα αποτελέσματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η ιδιωτικοποίηση, με λίγα λόγια, φέρνουν μόνο καταστροφή, δολοφονίες και μια κατάσταση από την οποία συνεχώς θα χειροτερεύει. Προφανώς έρχονται και άλλα, δηλαδή είναι και αυτό που συζητάμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού, που μπορούμε να φανταστούμε τι πρόκειται να γίνει κιόλας σε σχέση με αυτό. Το ζήτημα δηλαδή που βλέπουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι όλη αυτή η επίθεση η οποία γίνεται, δηλαδή το κόψιμο των δαπανών από υγεία, παιδεία, ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία τα έχουν ρημάξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, και την ίδια στιγμή, ενώ καταστρέφουν όλες αυτές τις κοινωνικές ανάγκες, τα χρήματα βλέπουμε φεύγουν για εξοπλισμούς, F-35, πόσα δισεκατομμύρια κτλ, τα οποία που πάνε, πάνε στην Παλαιστίνη για να σκοτώνουν, ας πούμε, αμάχους και να τους βομβαρδίζουν καθημερινά, πάνε στην Ουκρανία, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, και προφανώς εμείς συνεχίζουμε και τα πληρώνουμε. Το ζήτημα τώρα είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς και οι υπόλοιποι, γιατί δεν είναι μόνο αυτή, προφανώς είναι κυρίως αυτή, και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ονομάζουν αυτή την κατάσταση υποτίθεται μια σταθερότητα την οποία βιώνουμε και χαίρονται κιόλας για την παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι τι ωραία που είμαστε, τι καλά πάει η οικονομία κτλ. Προφανώς είτε δεν έχουν καταλάβει μισή τι γίνεται, είτε προφανώς άλλες προβλημότητες έχουν, όπως έχει η Νέα Δημοκρατία ή πολλά άλλα κόμματα. Υπάρχει μια προπαγάνδα συνολικά σε σχέση με τις ευρωεκλογές για τη σημασία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χώρα και όλα αυτά τα παραμύθια τα οποία ακούμε κάθε φορά και τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή, αλλά κυρίως και τώρα. Η πραγματικότητα ωστόσο είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά τα οποία συμβαίνουν ακριβώς επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο τα τελευταία χρόνια, από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια, τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να ψάξει και πάρα πολύ. Όλοι οι δείκτες της οικονομίας είναι κάτω. Οι επενδύσεις, για παράδειγμα, για τις οποίες μιλάνε υποτίθεται ότι γίνονται επενδύσεις, δεν ξέρω πού τις βλέπουν αυτές τις επενδύσεις να γίνονται. Η πραγματικότητα είναι πολύ συγκεκριμένη. Οι επενδύσεις βρίσκονται στο 40% από ό,τι ήταν το 2008. Δηλαδή, όχι απλά επενδύσεις δεν έχουμε. Έχουμε μια αποεπένδυση στην οικονομία. Καταστροφή δηλαδή. Κλείσιμο βιομηχανιών, κλείσιμο παραγωγικών τομέων.
Το δημόσιο χρέος έχει φτάσει 400 δις στο δημόσιο και 205 το ιδιωτικό. Και η υποτιθέμενη ανάπτυξη και επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και όλων των προηγούμενων τελευταία χρόνια είναι ότι από τη 14η θέση στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, έχουμε φτάσει στην 26η πάνω από τη Βουλγαρία. Θα μπορούσε ωστόσο, λέτε όμως, να αποδώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπήρχαν άλλες συνθήκες και λειτουργούσε ή προσανατολιζόταν προς άλλες τακτικές, φαντάζομαι. Όχι. Δεν θεωρούμε καθόλου αυτό. Θεωρούμε ίσα το ακριβώς αντίθετο. Θεωρούμε ότι ο λόγος για τον οποίο η ελληνική οικονομία και ο ελληνικός λαός βιώνει αυτή την εξαθλίωση, και όχι μόνο ο ελληνικός λαός, και οι λαοί της Ευρώπης, οι οποίοι προχωράνε προς μια τέτοια εξαθλίωση, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και οι θέσεις μας είναι πολύ ξεκάθαρες. Πρώτα απ' όλα είναι η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Χωρίς μια έξοδο από αυτή την ένωση, την υποτιθέμενη ένωση η οποία θα βοηθούσε στην ανάπτυξη των οικονομιών και στην ευημερία, η οποία αποδείχθηκε ότι το μόνο το οποίο είναι μια καταστροφή των εργαζομένων και των φτωχών και μια εμπλοκή σε πολέμους αριστερά και δεξιά, δεν υπάρχει καμία λύση. Δηλαδή λέμε ότι πρέπει να βγούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια μονομερή διαγραφή του χρέους. Είναι ένα χρέος το οποίο ούτε εμείς το δημιουργήσαμε, αλλά ωστόσο το πληρώνουμε εμείς, οι εργαζόμενοι και οι φτωχοί. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εθνικοποιήσεις στους τομείς κλειδιά της οικονομίας, διότι οι ιδιωτικοποιήσεις, όπως είπα, δολοφονούν τους εργαζομένους. Και όταν λέω, ας πούμε, για τους τομείς κλειδιά, εννοώ προφανώς ενέργεια, τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις κ.ο.κ. Κάτω από εργατικό έλεγχο, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν λόγο το τι συμβαίνει εκεί μέσα. Και προφανώς έτσι όλα τα υπόλοιπα τα οποία συζητάμε σχέση με την ακρίβεια, δηλαδή πλαφών στις τιμές, κατάργηση του ΦΠΑ, βαριά φορολογία στο κεφάλαιο, το οποίο μιλάνε αυτοί για την ακρίβεια κτλ. Ωστόσο, δεν χάνουν αυτοί λεφτά από την ακρίβεια. Χάνουν οι εργαζόμενοι. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε, κύριε Βουρτζέλο, ότι περιέχει αυτό και ένα οξύμορο στοιχείο. Δηλαδή, με την έννοια ότι λέμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συμμετέχετε κι εσείς στις ευρωεκλογές. Μήπως ουσιαστικά, και αυτό έτσι περισσότερο επιμένω στο ερώτημά μου, μήπως μια άλλη μορφή ένωσης, γιατί με την ένωση δεν νομίζω επίσης, σαν ένωση των λαών, των κρατών, να υπάρχει αντίπαλον δέος με την έννοια αυτή. Φαντάζομαι ότι ο λαός, ο ένας με τον λαό τον άλλο, προφανώς και δεν έχει να χωρίσει τίποτα, και αυτό είναι κάτι στο οποίο επιμένετε και εσείς, από ό,τι γνωρίζω. Πώς εξηγείτε αυτό το κομμάτι, το οξύμορο, δηλαδή το ότι κατέρχεστε στις ευρωεκλογές, αλλά ουσιαστικά δεν θέλετε να είστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, ο λόγος που κατεβαίνουμε στις εκλογές είναι αρχικά για να πούμε και το πρόγραμμά μας. Έτσι μας δίνει 2 χρόνια, δηλαδή, να αναλύσουμε κάπως αυτή την κατάσταση και να θέσουμε ένα σχέδιο. Δεν πιστεύουμε ότι μέσα από τις εκλογές μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε λύση. Θεωρούμε ότι η μόνη λύση η οποία μπορεί να γίνει, και το πρόγραμμα και το σχέδιο το οποίο θέτουμε για να εφαρμοστεί, χρειάζεται μια ανάπτυξη των αγώνων των εργαζομένων. Δεν ερχόμαστε να πούμε ή βγαίνουμε πριν τις εκλογές να θέσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τι ωραία που το λέμε και μετά τις εκλογές εξαφανιζόμαστε, όπως κάνουν τα περισσότερα κόμματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Όχι, αλήθεια είναι ότι παρόλο που είναι αντίξωες οι συνθήκες, ο δικός σας πολιτικός σχηματισμός παραμένει αμετάβλητος και σταθερός, είναι αλήθεια στις απόψεις του και στην παρουσία του σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Ναι, και ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι βρισκόμαστε στους αγώνες, αυτό ακριβώς κάνουμε. Δεν θεωρούμε ότι απλά θα πούμε κάτι στις εκλογές ή θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι ψηφίζοντας κάποιον τελείωσε η υπόθεση και έρχεται η λύση. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Όποιος τα λέει αυτά, είτε κάτι άλλο θέλει να κάνει, είτε δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Εμείς συμμετέχουμε σε όλους τους αγώνες, μέσα στα σωματεία, μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους, μέσα στους αγώνες των εργαζομένων, και θεωρούμε ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορεί να έρθει μια πραγματική λύση. Γι' αυτό τον λόγο μένουμε και σταθεροί στις απόψεις μας. Δεν θεωρούμε ότι θα αλλάξουμε την άποψή μας απλά και μόνο για να βγούμε στις εκλογές, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι αυτή η λύση την οποία προτείνουμε και το σχέδιο το οποίο προτείνουμε είναι το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο το οποίο μπορεί όντως να βγάλει τον ελληνικό λαό από αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό καλούμε όχι απλά να μας ψηφίσουν οι εργαζόμενοι, οι νέοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα τις εκλογές, αλλά κατά κύριο λόγο να έρθουν και να παλέψουν μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα τον οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε και για την οικοδόμηση αυτού που λέμε μιας αριστεράς επαναστατικής
όχι μια αριστερά η οποία συμβιβάζεται, η οποία απλά κατεβαίνει τις εκλογές με διάφορες συμπολίσεις εκλογικές και μόνο, mm-hmm. οι οποίες κανένα αποτέλεσμα δεν μπορούν mm-hmm. να έχουν στην πραγματικότητα. Κατανοητό. Να ευχηθώ καλά αποτελέσματα στον αγώνα σας, λοιπόν, κύριε Μπουρτζέλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τα όσα μας μεταφέρετε στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά. Πολύ.